γυναίκα, μία μάνα που, κακά τα ψέματα, καμιά μάνα δεν θα ήθελε να βρεθεί στη θέση της. Η κυρία Κατερίνα είναι η μητέρα του 30χρονου που κατηγορείται για τις επιθέσεις, τις σεξουαλικές επιθέσεις στις 6 γυναίκες. Κατηγορείται συγκεκριμένα για απόπειρες βιασμού. Ο δικηγόρος του, ο ίδιος, αρνείται την κατηγορία της απόπειρας βιασμού. Κάνουν λόγο για... Επιθέσεις. Για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας. Για επιθέσεις, όχι για βιασμό. Ότι σκοπός, πρόθεση και σκοπός δεν ήταν ο βιασμός. Αλλά μόνο ότι αισθανόταν πολύ συναισθηματικά, ψυχικά φορτισμένος λόγω του πρόσφατου χωρισμού με τη συγκεκριμένη τη Ρουμάνα, την Ιερόδουλη, και στο πρόσωπο αυτών των γυναικών έβλεπε την 32χρονη Ρουμάνα, η οποία τον είχε εγκαταλείψει αφού τον είχε εκμεταλλευτεί οικονομικά, συναισθηματικά. Του είχε φάει μάλιστα και ένα τεράστιο ποσό. Και θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσουμε αυτά που ισχυρίζεται η οικογένεια για τη συγκεκριμένη γυναίκα. Κυρία Κατερίνα μου, έχετε δύο παιδιά. Μάλιστα. Δύο γιους. Δύο γιους. Έτσι. Έχει σπουδάσει κάτι το παιδί σας, το παιδί σας ο κατηγορούμενος? Έχει πάει μελισσοκομική. Μελισσοκομική? Να έχει πάρει το τίποτα. Σπούδασε σε κάποιο ΤΕΙ, σπούδασε κάπου? Ναι. Και οι δύο γιους, όχι ο ένας, μαζί πήγαιναν. Εσείς είστε με το σύζυγό σας, δεν είστε διαζευμένοι, όχι. Δεν είστε χωρισμένοι, έτσι. Πώς μεγάλωσε αυτό το παιδί, σε τι περιβάλλον, πώς ήταν τα παιδικά του χρόνια, πώς ήταν η ζωή του? Να σας πω, πριν λίγα, πολλά χρόνια, πριν 20 χρόνια πίσω και, ναι. Ο άντρας, σύζυγος, είχε πάθει ένα σοβαρό ατύχημα. Είχε πέσει από τα σανσέρ, 2-3 ώρες κάτω. Είχε πέσει από τα σανσέρ. Ναι. Ο σύζυγός σας είχε μπει μέσα στα σανσέρ. Πατάει το σανσέρ, ναι. Δείχνει το τόξο, κανονικά όπως κατεβαίνει, ναι. Και ανοίγει την πόρτα να μπει μέσα. Αλλά τη στιγμή δεν υπήρχε τίποτα, δεν υπήρχε φωτισμός και έπεσε μέσα. Και έσπασε. Πριν από 20 χρόνια, λοιπόν, ο σύζυγος, λέτε, πατάει τα σανσέρ, ανοίγει πόρτα και μέσα δεν είχε έρθει. Ο ανελκυστήρας δεν είχε έρθει, ήταν το κενό, ήταν το άνοιγμα, φωταγωγός. Και πέφτει μέσα ο σύζυγός σας. Στο τέρμα κάτω. Στο κενό. Μπράβο. Στο τέρμα. Πέφτει στο κενό όταν ο γιος σας, πόσο χρονών ήταν τότε ο κατηγορούμενος? Θα πήγαινε πρώτη σχολείο, πρώτη δημοτικού. Θα πήγαινε πρώτη δημοτικού. Θα πήγαινε. Ήταν νηπιαγωγείο προς πρώτη, έξι. Και αυτό είχε κάποια επίδραση, λέτε, για να το αναφέρετε, κάτι σημαίνει για σας? Ναι, γιατί όταν μετά από όλη τα ταλαιπωρία, όλα αυτά που νοσηλεύτηκε στον Ευαγγελισμό ο σύζυγος, ναι. Βγήκε μετά από 26 μέρες. Από θαύμα, ναι. Βέβαια, έζησε από τον Άγιο Ραφαήλ. Τέλος πάντων. Και μετά τον φέραμε στο σπίτι, είχαμε ταλαιπωρίες. Δεν γνώριζε κανέναν, είχε αμνησία ένα χρόνο. Τράβηξα πάρα πολλά. Αλλά εντωμεταξύ, εγώ, τα παιδιά μου είχαν όσο να είναι, καταλαβαίνετε, σοκαριστεί. Εγώ τα πήγα σε παιδοψυχολόγο, όπως το λένε, ναι. Στο ΕΚΑ της Νέας Ιωνίας, τώρα δεν υπάρχουν, τι έχουν αρθεί, ναι. Και μου είπανε, δεν μου δώσαν φάρμακα. Μου λένε, είναι μικρό το παιδί σου, δεν κάνει να πάρει φάρμακα. Το μόνο που μπορεί να κάνετε είναι να το βγάζετε κάθε μέρα έξω, βόλτα, και να πηγαίνει με παιδάκια, να παίζει με παιχνίδια, στην παιδική χάρη και αυτά. Αυτά έκανα. Ο σύζυγός σας εργαζόταν και σταμάτησε από τη δουλειά του? Ναι, αφού δεν μπορούσε να δουλέψει, είχε ένα χρόνο αμνησία. Μετά είχε το ψυχολογικό του. Το ψυχολογικό τι ήτανε? Όλο έκλαιγε και ήθελε να κάνει κακό στον εαυτό του, τίποτα άλλο. Σε κανέναν άλλον. Ο σύζυγος, λοιπόν, όταν ο γιος σας ήταν σε αυτή την κρίσιμη καθοριστική ηλικία των 5 προς 6, ναι. Είναι αυτές οι ηλικίες που διαμορφώνεται ένα μεγάλο μέρος του χαρακτήρα μας, ναι. Και της προσωπικότητάς μας, σύμφωνα με τους ψυχιάτρους πάντα. Ναι. Παθαίνει, λέτε, ο σύζυγος αυτό το ατύχημα. Ναι. Σταματάει να γνωρίζει τα μέλη της οικογένειάς του και τα παιδιά του. Ναι. Τα παιδιά του τα γνώριζε? Όχι. Ούτε τα παιδιά ούτε του. Μένα, ούτε. Έκλαιγε όλη μέρα και προσπαθούσε να βλάψει τον εαυτό του. Δηλαδή, ναι. Με ποιο τρόπο να βλάψει, τι έκανε? Θα σας πω. Έφευγε από το σπίτι και πήγε να πέσει, ας πούμε, στα αυτοκίνητα μέσα, να σκοτωθεί. Δεν τον ένοιαζε τίποτα. Έφευγε και πήγαινε στα μπαγκάκια της εκκλησίας και κοιμότανε. Και με το μεγάλο μου το γιο ψάχναμε τον ευρούμε. Εκείνη την περίοδο εσείς εργαζόσαστε? Όχι, δεν έχω εργαστεί ποτέ. Πώς συντηρούνταν η οικογένειά σας? Είχαμε οικονομικά στην άκρη, λίγα λεφτά. Είχατε κάποια, ναι, κάποιες οικονομίες του σύζυγου, ήταν οι, ναι, εποχές τότε που κάτι, ναι, υπήρχε στην πάντα, έτσι. Ναι. Ο σύζυγός σας πότε επανήλθε? Μετά από ένα χρόνο. Εσείς είδατε στην... διακρίνατε στα παιδιά... Στο εγώ, μικρό, ναι, ειδικά. Από την πρώτη στιγμή εγώ τα πήγα, τα άφησα. Διακρίνατε ότι υπήρξε κάποιο θέμα με την ασθένεια του σύζυγου σας? Ναι, όχι, κλαίγανε, κάπως τον κοιτάγανε παράξενα.
ο μεγάλος ο γιος έπεφτε να κοιμηθεί, ας πούμε, πώς κάνει ένα άγρο ζώο και βγάζει, κοκκινίζει, βγάζει κάτι καντήλες και αυτά. Δεν έδωσα την πρώτη μέρα σημασία. Τη δεύτερη το ίδιο. Την τρίτη φοβήθηκα. Τη λέω, μαμά, στη μητέρα μου τη συγχωρημένη έχει πεθάνει. Λέω, μαμά, θα τον πάω στο γιατρό. Γιατί σημαίνει αυτό το πράγμα. Αυτό τώρα που κοιμότανε και κοκκίνιζε ναι. κλπ. Είναι ο γιος σας που κατηγορείται, ο κατηγορούμενος, ο μεγάλος. Ο κατηγορούμενος για τις επιθέσεις, ο γιος σας, τι αντίδραση είχε απέναντι σε αυτά τα οποία συνέβησαν στην οικογένειά σας τότε? Τίποτα. Στενοχωρείται, λέει η μαμά, ο μπαμπάς, γιατί έχει αδυνατήσει τόσο πολύ? Γιατί έχει το κεφαλάκι του, λέει, έτσι κάνει? Αυτά μου έλεγε και στενοχωριότανε. Και έκλαιγε. Να ρωτήσω κάτι. Όταν ο σύζυγός σας δεν είχε καταλογισμό, δηλαδή όταν ο σύζυγός σας δεν γνώριζε τα παιδιά του, δεν γνώριζε την οικογένεια, δεν είχε τον έλεγχο της κατάστασης. Αλλά δεν τα. Συγγνώμη, ναι. δεν τα κυνηγούσε, τα αγαπούσε, τα ήθελε. Ναι, ρωτάω μήπως εκείνη την περίοδο μπορεί να είχε συμβεί κάτι το οποίο στη σχέση πατέρα και γιου που να οδήγησε σε πρόβλημα στο γιο. Όχι. Εσείς είσαστε διαρκώς εκεί, είσαστε διαρκώς κοντά. Μέρα νύχτα. Καταρχάς έπαιρνα και τα δύο τα παιδιά μου και το σύζυγο, γιατί έπρεπε να πάρω και το σύζυγο για να επανέλθει στα πόδια, όταν έβγαινα, όπως μου είχε πει ο νευρολόγος, να επανέλθει. Ναι. 2 ώρες το πρωί και 2 ώρες το απόγευμα. Και τα είχα και τα παιδιά μαζί. Εσάς σας γνώριζε ο σύζυγός σας? Όχι, στην αρχή όχι, σας είπα. Μετά με το χρόνο με θυμήθηκε. Με τα χρόνια σας θυμήθηκε. Όχι με τα χρόνια, με το χρόνο. Με το χρόνο. Ναι. Εκείνη την κρίσιμη κομβική στιγμή, μήπως ο γιος σας είδε κάτι, συνέβη κάτι? Όχι, στο σπίτι τίποτα απολύτως. Γιατί είναι σαφές ότι έχει κάποια σεξουαλική διαταραχή σοβαρή. Ναι. Η οποία πιθανότητα να έχει τη ρίζα της στην παιδική ηλικία, έτσι. Είναι... Συγγνώμη, δεν μπορούσε όμως εκεί που τα πήγα τα παιδάκια. Εντάξει, το παιδί. Στην πορεία επανήλθανε και τα δύο. Αλλά αργότερα δεν μπορούσε να μου πει μετά από 10 χρόνια ή 12 χρόνια στην εφηβεία να μου τα φέρει πάλι να τα δω. Πού ήξερα κι εγώ, αφού μου είπε εντάξει τα παιδιά τελείωσε. Ο ψυχίατρος τότε, ναι, λέτε, σας είπε ότι τότε είναι εντάξει τα παιδιά. Ναι. Σας είχε επιτεθεί ποτέ ο σύζυγος όταν δεν σας γνώριζε, όταν δεν σας γνώριζε τότε? Με το ατύχημα που είχε πάθει. Είχε επιτεθεί ποτέ σεξουαλικά μέσα στο σπίτι? Τίποτα. Τα παιδιά σας είχαν δει ποτέ να έχετε εσείς να προσπαθεί ο σύζυγος να σας... Εμένα τον κύριο εκείνο ψυχίατρος, συγγνώμη, μου είχε πει ότι να μαζέψω ότι υπάρχει μαχαίρια. Τα πάντα αυτά ξέρετε. Ναι. Και τα είχα μαζέψει. Αλλά αυτό δεν έκανε. Δεν έψαχνε τέτοια πράγματα να βρει. Ο σύζυγός σας τότε. Ναι. Για καλό και για κακό μου λέει. Έκανε και φαρμακευτική αγωγή και σύνθε. Έγινε ποτέ επιθετικός ο σύζυγός σας απέναντι σας και απέναντι στα παιδιά? Όχι. Εσείς καταλαβαίνατε με την πάροδο των ετών ότι ο γιος σας έχει κάποιο πρόβλημα? Όχι. Είχατε δει ποτέ κάποια συμπεριφορά ιδιαίτερη να έχει απέναντι στο γυναικείο φίλο, κάτι, τίποτα περίεργο? Τις γυναίκες λάτρευε. Λάτρευε τις γυναίκες. Τις αγαπούσε. Δηλαδή τι ήταν, ένα παιδί το οποίο ερωτευόταν, ναι, είχε σχέσεις? Είχε. Είχε σχέσεις από το σχολείο, αυτό που λέμε, είχε νεανικούς έρωτες? Ή... Κοίταξε από το σχολείο, κοιτάξτε από το σχολείο, δεν, όχι. Αλλά στην πορεία ναι. Από το στο σχολείο ήταν κλειστό παιδί ή κοινωνικό παιδί? Κοινωνικό. Έπαιζε μόνο τα παιδάκια, ήταν και πολύ ζωηρός. Πολύ ζωηρό. Γιατί ρωτάω αν είχατε ποτέ αντιληφθεί, διότι στην γειτονιά σας, όταν πήγαμε να κάνουμε ρεπορτάζ, μας είπανε ότι υπήρχαν περιστατικά στη γειτονιά, δηλαδή ότι ο γιος σας είχε παρουσιαστεί στη γειτονιά ως επιδειξίας. Αυτό είναι μεγάλο ψέμα. Να σας πω τι μας είπαν στη γειτονιά. Ως επιδειξίας, ότι είχε πειράξει κάποια κοπέλα και ότι έγινε ένα περιστατικό, ότι του επιτέθηκαν. Η φίλη αυτής της κοπέλας, πήγε και ο άντρας σας και παρενέβη και έγινε ένας καυγάς εκεί, ότι χτύπησαν και τον άντρα σας και το γιο σας. Αυτό μας είπαν στη γειτονιά. Ας τους φέρουμε μπροστά μου, να μου το πούνε κατά μούτρα. Γιατί δεν πήγαν στην αστυνομία να το πούνε? Και μας ειδοποίησε η αστυνομία. Ποτέ δεν συνέβη τέτοιο πράγμα. Δεν έχει συμβεί ποτέ κανένα τέτοιο περιστατικό? Τίποτα. Εσείς δεν είδατε ποτέ τίποτα? Τα μόνα αυτό που είδατε περιστατικά είναι τώρα με το παιδί αυτό. Επειδή πάντως, Τατιάνα, το συζητήσαμε αυτό και πριν την εκπομπή, μου είπε η κυρία Κατερίνα ότι ο πατέρας προτίθεται να καταθέσει μηνύσεις σε όλους αυτούς που διασπείρουν όλα αυτά τα ψέματα. Γιατί θεωρεί η οικογένεια ότι όλα αυτά είναι συκοφαντίες και ότι τώρα όλοι λειτουργούν στον υπερθετικό βαθμό. Ότι
ξέρετε, κάνουν την τρίχα τριχιά. Ναι. Και φαντάζονται πράγματα. Αυτό είναι από την πλευρά της οικογένειας. Ότι προτίθεται να καταθέσει μηνύσεις εναντίον όλων αυτών που διασπείρουν όλες αυτές τις φήμες. Γιατί υπήρχε κάποια κυρία στη γειτονιά η οποία είπε ότι και ο σύζυγός σας ναι. είχε επιδείξει το μια. Το γνωρίζει η οικογένεια. Το ξέρω, το περίεργη, αυτό ότι πείραξε και ο σύζυγός σας κάποια κοπέλα. Ξέρω, στη γειτονιά. Γι' αυτό έχω τρελαθεί. Με αυτά τα πράγματα που λένε. Δεν ισχύει, λέτε. Τίποτα από αυτά. Τίποτα. Το παιδί σας είναι 30 ετών. Είχατε ναι. γνωρίσει ποτέ συντρόφους του, ναι. σχέσεις του, κοπέλες ναι. του. Ναι, ναι. Είχε αρκετές σχέσεις ή πολύ όχι περιορισμένες. Αρκετές. Είχε λίγες, όχι αρκετές. Ορίστε. Αρκετές όχι, λίγες ναι. Πόσα κορίτσια του είχατε γνωρίσει εσείς. Εγώ να σας πω την ερώτηση, 2 ή 3. Συν την τελευταία. Την τελευταία δεν έχω γνωρίσει. Πόσο κρατούσαν οι σχέσεις αυτές. Οι δύο τελευταίες σχέσεις, μία κράτησε 2,5 χρόνια και αυτή ναι. η τελευταία πάλι το ίδιο. Α, είχε σχέσεις, δηλαδή ναι. είχε σχέσεις μακροχρόνιες σχέσεις. Ναι. Τι κορίτσια επέλεγε να έχει κοντά του. Αυτό ήθελα να τον αγαπάνε. Να τον αγαπάνε, γιατί άμα αγαπούσε αυτός, έδινε τα πάντα. Όταν άμε τα πάντα, τα πάντα. Είχατε σε ας πούμε, κάνει ένα πρόβλημα. Καθόταν, ακούγει το πρόβλημά σου και έλεγε, πες μου τι έγινε να σε βοηθήσω. Όχι μόνο χρηματικός και ψυχικά και προσωπικό, ό,τι θέλεις. Πες μου τι σου συμβαίνει για να είμαι και για σένα. Όμως ένας άνθρωπος ο οποίος είναι νέος, είναι 30 ετών, και επιλέγει να έχει για σύντροφο, όπως ακούστηκε, θέλουμε εμείς να μας το, εσείς να μας το επιβεβαιώσετε, μία σύντροφο η οποία είναι ιερόδουλος. Ναι, αυτό το ξέρα. Ναι, θέλω να πω ότι ένας νέος, ωραίος, ψηλός, εργαζόμενος τριαντάρης, δεν συνάπτει δεσμό με μία γυναίκα η οποία... Κάνει αυτό το επάγγελμα. Κάνει το αρχαιότερο επάγγελμα. Βέβαια, για κάθε τέτοια γυναίκα υπάρχει ένας σύντροφος και δεν θέλω αυτό να ακουστεί ρατσιστικό. Ναι. Αλλά από την άλλη, είχε κάνει μια ιδιαίτερη επιλογή ο γιος σας. Τα είχε, όπως δήλωσε ο ίδιος, είπε στην αστυνομία, με μια Ρουμάνα η οποία ήταν ιερόδουλος. Ισχύει αυτό. Αυτό ναι. Εγώ δεν το ξέρω. Μας το είπε ο ψυχίατρος. Εσείς τη γνωρίσατε αυτήν την κοπέλα. Προσωπικά όχι. Κοιτάξτε, είχε 2 κινητά. Το ένα το έχει για το σπίτι, δηλαδή για τους φίλους για μας. Ναι. Και το άλλο το έχει για αυτήν, για να μην το βρει κανένας. Είχε όλες τις φωτογραφίες εκεί μέσα. Σας την είχε δείξει όμως η φωτογραφία. Ναι, γνωρίζατε ότι είχαν σχέση ναι, για ναι, ναι. μεγάλο χρονικό και διάστημα. Και μόλις την είδα, του λέω, αγόρι μου, αυτή δεν κάνει για σένα. Δεν κάνει για σένα. Πώς ήταν αυτή η κοπέλα, μπορείτε να μας περιγράψετε. Καλά, δεν ήταν άσχημη. Ωραία κοπέλα. Συμπαθητικά ναι. ήταν. Πώς είναι. Πώς να το πω. Κοντούλα ήταν από ό,τι βλέπω τις φωτογραφίες. Μελαχρινή ήταν. Ναι. Με σκιστά μάτια. Ναι, τι είναι αυτό που σας έκανε να πείτε στο γιο σας, αυτή δεν κάνει για σένα, εφόσον εσείς δεν ξέρατε ότι είναι ιερόδουλος. Ο τρόπος που φερόταν. Πώς? Ο τρόπος της. Το ντυσίματά της. Άρα την είχανε δει αυτή τη γυναίκα εσείς. Μόνο στο κινητό. Στις φωτογραφίες. Ναι. Να σας πω γιατί. Μου λέει, εμένα ο γιος μου ήθελε να πάει στη Ρουμανία. Να γνωρίσει τους δικούς της. Αλλά δηλαδή αυτή ήθελε να την πάει. Αυτή ήθελε να πάει το γιο μου στη Ρουμανία και λέει να πάει να γνωρίσει τους δικούς της. Και λέω, αγόρι μου, ναι, τι μην πας στη Ρουμανία. Η Ρουμάνια έτσι και έτσι. Οι Ρουμάνες έτσι και έτσι. Ξέρετε αυτά που ακούμε. Όχι, μου λέει, θα πάω. Εντάξει. Μάζευε λεφτά να βγάλει ένα εισιτήριο. Και μάλιστα με την έκπτωση. Το είχε βγάλει πριν λίγους μήνες. Μετά μου λέει. Τι μου είπε. Α, και αυτή όμως το εισιτήριο το έβγαζε. Σαν να πας Ομόνια, Μοναστράκι. Αυτή κάθε εβδομάδα πήγαινε Ρουμανία. Με αεροπλάνο. Πού τα βρίσκει τόσα λεφτά του κάνω. Πες μου πού τα βρίσκει. Να πω ότι είναι πλούσια, δεν είναι. Είναι φτωχιά χώρα. Είναι φτωχή, ήρθε εδώ να δουλέψει, υποτίθεται. Έρχεται Ελλάδα. Πάει Ρουμανία. Σε 10 μέρες, άντε πάλι το ίδιο. Πάει Θεσσαλονίκη. Πάει από εδώ, πάει εκεί. Πού τα βρίσκει τα λεφτά. Αυτό αν έχει άλλο, ναι. Ή στη Ρουμανία, ή εκεί. Θεσσαλονίκη, ή όπου αλλού μένει, λέω. Και δεν έχει εσένα. Όχι, μαμά, είναι καλή κοπέλα. Όλα αυτά μου λέει. Εσείς βέβαια του βάζετε στο μυαλό ότι μπορεί να έχει άλλον, το οποίο να σας πω την αλήθεια μου δεν είναι καλό. Πού τα βρίσκει τα λεφτά. Ναι, κατανοώ τις απορίες σας, αλλά απ' την άλλη καταλαβαίνετε ότι για έναν άντρα ο οποίος έχει μια σχέση να,
να του βάζει στο μυαλό ότι η σχέση του δεν είναι πιστή, ότι τον κοροϊδεύει, ότι ό,τι δεν είναι καλό. Τώρα, αν αυτή η γυναίκα είναι αποδεδειγμένα ιερόδουλος, δεν το ξέρω. Το καταθέσατε. Το έχει καταθέσει ο γιος σας. Ναι. Του κατέσχισαν τα δύο κινητά. Ναι, τα πήραν. Ναι. Έχουν βρει κάτι στο κρυφό κινητό το οποίο είναι. Κοιτάξτε, ό,τι έχουν βρει. Το ένα είναι με την κοπέλα που ήταν μαζί. Ναι. Τώρα, ό,τι έχουν βρει εκεί. Έπαιρνε τηλέφωνο συνέχεια αυτός, ο δικός μου. Ο δικός σας έπαιρνε αυτή την κοπέλα συνέχεια, τη συγκεκριμένη. Ναι, γιατί δεν απαντούσε το τηλέφωνό του. Να πει ότι είναι καλά. Ναι. Εγώ τέλος πάντων σε αγαπώ. Ναι. Και αυτοί είχαν χωρίσει 3-4 φορές. Ναι. Ψέματα, 2-3 φορές. Την τέταρτη φορά ήταν και χαριστική βολή. Εν τω μεταξύ, λίγο καιρό, τον άκουγα και έλεγε. Παραμιλούσε, αλλά δεν καταλάβαινα τι έλεγε. Τον έβλεπε και κοίταγε έτσι. Χαμένα, ούτε ξέρω που βρισκότανε. Πάω και του μίλαγα. Παιδί μου, του λέω, τι έχεις? Τίποτα. Δεν μου απαντούσε. Τι έχεις, αγόρι μου? Τίποτα. Σε μια δόση τον κουνάω έτσι, μου λέει, του λέω, τι έχεις? Έλα ρε, μαμά, σε με. Τι είσαι, αγόρι μου? Είμαι κουρασμένος, μου λέει, από τη δουλειά. Όλα αυτά μου λέει, για να μου φύγει. Δεν μου έλεγε. Γιατί άμα μου έλεγε κάτι συγκεκριμένο, οτιδήποτε. Δεν σας ανοιγόταν. Δεν ανοιγόταν καθόλου. Ναι. Είχατε παρατηρήσει το τελευταίο χρονικό διάστημα κάτι περίεργο στη συμπεριφορά του, δηλαδή στις καθημερινές του συνήθειες, στον τρόπο Όχι. που σας μιλούσε, σε αυτά που έκανε στο σπίτι. Έτσι. Κοίταγε το. Είχατε παρατηρήσει να έχει κάποια αιμονή, δηλαδή αιμονικά να είναι κολλημένο σε κάποια συγκεκριμένη συνήθεια σε κάτι που έκανε. Δεν το κατάλαβα. Να αιμονικά, δηλαδή. Πολύ συγκεντρωμένα, να επαναλαμβάνει κάποια συνήθεια ή κάποια κουβέντα ή κάποια έκφραση. Είχατε παρατηρήσει κάτι τέτοιο? Ναι, πολλές φορές. Πολλές. Τι ήταν, δηλαδή, αυτό? Δηλαδή, ας πούμε, να σας φέρω ένα παράδειγμα. Ο στυλός. Ναι. Πώς φτιάχνεται. Ναι. Αφού έμαθαινε πώς φτιάχνεται, ήθελα ακόμα πιο πολύ να μάθει τι γίνεται. Είχε λοιπόν μία. Αυτό το είχε πάντα. Ή τώρα τελευταία. Τώρα τελευταία. Είχε αρχίσει να κολλάει αιμονικά. Και βλέπατε ότι έπαιρνε ένα στυλό και προσπαθούσε να καταλάβει τι. Εγώ παράδειγμα το στυλό σας είπα τώρα, δεν είναι. Ναι, λέμε, ναι. Έπαιρνε, πείτε μου ένα παράδειγμα. Έπαιρνε κάτι και αιμονικά ήθελε και επαναλαμβανόμενα να αναλύσει τι συμβαίνει με κάποιο αντικείμενο. Όπως για παράδειγμα, πείτε μου ένα αντικείμενο. Θυμάστε κάτι? Δεν θυμάμαι τώρα. Άρα εσείς κάποιο μικρό σημάδι στην συμπεριφορά του το είχατε παρατηρήσει. Ναι. Δεν είχατε όμως. Δεν πήγε το μυαλό μου σε αυτό το πράγμα. Δεν είχατε παρατηρήσει ποτέ ότι το παιδί σας μπορεί να είχε μία επιθετική, σεξουαλικά επιθετική συμπεριφορά προς τρίτους? Ναι, ποτέ δεν το έκανε αυτό. Ποτέ δεν είχε. Ο γιος σας δούλευε νύχτα σε περιπτερό? Ναι. Δηλαδή, τι ώρα έπιανε δουλειά? Έπιανε 7 η ώρα, ναι. Αλλά για να πάει στη δουλειά έφευγε μία ώρα πιο πίσω, 6. Έφευγε 6 το πρωί? Όχι, τι? Απόγευμα. Πείτε έπιανε 7 η ώρα το βράδυ. 7 το βράδυ έπιανε. Και για να πάει, να είναι ακριβώς εκεί πέρα στη δουλειά του, έφευγε από τις 6. Έφευγε 6. Και πότε σχόλαγε? 3 η ώρα. 3 τα ξημερώματα. Αν είχε δουλειά, καθόταν. Αν δεν είχε, καθόταν και έκανε παρέα στον αδελφό του. Μπαίνει να ξημερώσει, να πάρει το λεωφορείο να έρθει. Ναι. Όταν συλλάβανε το παιδί σας, ναι. Εσείς ακούσατε στην τηλεόραση για τις επιθέσεις σε γυναίκες, ξέρατε όχι, ότι. Όχι, τίποτα. Δεν είχα ακούσει. Για να σας πω την αμαρτία μου, η τηλεόραση έχει χαλάσει. Η τηλεόραση έχει χαλάσει. Αλήθεια σας λέω. Μάλιστα. Και δεν είχατε ακούσει. Δεν είχατε πάρει την πληροφορία ότι συνελήφθη κάποιος για επιθέσεις σε γυναίκες? Τίποτα. Τι σας είπαν? Σας είπαν ότι σας πήρε τηλέφωνο ο γιος σας, σας πήρε κάποιος τηλέφωνο, ήρθε η αστυνομία στο σπίτι. Πώς το μάθατε? Εγώ έπαιρνα συνέχεια, επειδή είχε αργήσει, ανησυχήσα, δεν ξέρω, κάτι μέτρο, για έκανα βόλτες. Και πήραν τηλέφωνο το γιο μου, το μεγάλωνε. Ναι. Και του λέω έτσι και έτσι ο αδελφός, γιατί αυτός πηγαίνει και γυμναζόταν κιόλας. No. Στη Φιλοθέη. Λέει, μήπως έχει πάθει τίποτα. Μήπως έχει χτυπήσει, γιατί είχε πιει. Είχε βγει το βράδυ με ένα φίλο του και είχε πιει, είχε ζαλιστεί. Και λέω, μήπως τυχόν χτύπησε πουθενά. Μου λέει, κλείσει μόνο, μου λέει, πάω να κοιτάξω. Πάει το παιδί να κοιτάει, που δεν το βρίσκει. Τίποτα. Μάλλον δεν το βρίσκω. Τώρα θα έρχομαι από εκεί, μου λέει. Εν τω μεταξύ, στο διάστημα αυτό ήρθε και η αστυνομία. Εσείς τον ψάχνατε το γιο σας, δεν ξέρατε ότι τον έχουν συλλάβει. Όχι, δεν τον έψαχνα. Το γνωρίζατε. Ναι. Ήμουν στο σπίτι, το γιο με έβαλα και έψαχνε. Μάλιστα. Και έρχεται η αστυνομία στο σπίτι σας. Ναι. Τον και βλέπω τι σας είπαν οι αστυνομικοί?
Με χειροπέδες. Και... Είχαν φέρει το γιο σας στο σπίτι με χειροπέδες. Ναι. Και τι σας είπαν οι αστυνομικοί? Ότι ο γιος μου λέει επετέθηκε λέει σε 4-5 λέει γυναίκες. Εγώ τάγασα, κοκάλωσα, δεν ήξερα τι να πω και τι να κάνω. Ήρθανε μέσα με τον εισαγγελέα, ψάξαν το σπίτι, εντάξει, ομορφωρέα, πήρα ορισμένα πράγματα να τα εξετάσουν. Ναι. Δεν βρήκαν απολύτως τίποτα. Τι πήραν? Ρούχα πήραν. Και τα κινητά του. Ρούχα και κινητά. Στα δικά του πράγματα προσωπικά. Τα ρούχα πήρανε. Παπούτσα, όχι, δεν πήραν παπούτσα. Γιατί ήρθαν και δεύτερη φορά. Πάλι με εισαγγελία. Και ξαναπήραν παπούτσα, πήραν πάλι ρούχα. Και τελικά τίποτα και από εκεί. Όταν βρέθηκε το αποτύπωμα από το παπούτσι. Γιατί ο γιος μου φοράει 46 νούμερο παπούτσι. Εσείς μπορείτε να φανταστείτε ότι είναι το παιδί σας αυτό που έχει αυτό το, αν θέλετε, μια διπλή συμπεριφορά. Δηλαδή, εσείς λέτε δεν είχατε δει τίποτα και έβγαινε έξω και είχε μαζί του μονοτική ταινία, χτύπουσε τις γυναίκες, τις φήμωνε, ήθελε να εξευτελίσει, λέει, το γυναικείο φύλο, ασελγούσε. Μπορείτε να συνδέσετε τον άνθρωπο που κατηγορείται ότι έκανε αυτές τις πράξεις με το ίδιο σας το παιδί? Καμία σχέση. Έχετε κάποια εξήγηση, κάποια λογική εξήγηση γιατί μπορεί το παιδί σας να φερόταν έτσι? Εγώ ξέρω ότι είχε μια σχέση με αυτήν την κοπέλα και επειδή τον επλήγωσε τόσο πολύ, μήπως το μυαλό του κάτι έγινε και τελείωσε. Και να πω ότι ήταν, ας πούμε, αυτό που λένε, ένας που πάει να κάνει κακό, πάει να βιάσει, με συγχωρείτε, κατεβάζει και παντελόνια, κρατάει μαχαίρι, δεν ξέρω τι κρατάνε σε αυτές τις περιπτώσεις και κάνει την πράξη. Αυτός τίποτα από όλα αυτά δεν έκανε. Απλώς κοίταγε σαν χαζό, σαν χαμένο, γιατί... και έφευγε μετά. Όχι ακριβώς. Αυτό που περιγράψει οι γυναίκες είναι ότι ο γιος σας γινόταν πολύ βίαιος εκείνη την ώρα της επίθεσης. Αυτό που έχουν περιγράψει οι ίδιες, έχουν κάποιες μιλήσει και στην εκπομπή, ότι γινόταν πολύ βίαιος, ότι τις έσπρωχνε στις σκάλες με βιαιότητα, στις υπόγειες διαβάσεις, ότι προσπαθούσε να τους κλείσει το στόμα, ότι τις θόπευε στα γεννητικά όργανα, στο στήθος, ότι γινόταν πολύ επιθετικός. Και όταν αυτές άρχισαν να φωνάζουν, να ζητάνε βοήθεια και να τον χτυπάνε, μάλιστα μία τον χτύπησε και όλα στα γεννητικά όργανα, τότε τρόμαζε ο γιος σας και έφευγε. Να σας πω, άμα ήθελε να κάνει αυτό που λένε, την πράξη την κακιά. Να βιάσει, λέτε. Ναι, κανονικό όμως. Ναι. Γιατί αυτό δεν έκανε. Μπορεί να κάνει αυτό που λένε, αλλά δεν προχωρούσε. Υπήρχε δίσδυση, ναι. Γιατί δεν υπήρχε κάνει... βιασμός με την έννοια του βιασμού. Μπράβο. Αν ήθελε να το κάνει αυτό πράγμα, ναι, εφόσον και η δυνατό παιδί ήταν, θα πήγαινε όχι μέρα. Θα πήγαινε νύχτα. Και θα χτύπαει και θα έκανε και θα την έκανε την πράξη. Καταλάβατε. Ναι, καταλαβαίνω. Βεβαίως δούλευε και 7-3. Δηλαδή το ωράριό του ίσως δεν του επέτρεπε να κινείται εκείνες τις ώρες. Αν ήθελε να κάνει κάτι κάποιος, το έκανε. Τα μετρήσει εργαζόταν μέχρι να έρθει ο αδελφός του να τον αλλάξει. Του έκανε παρέα, πήγαινε 4-5 το πρωί μέχρι να φύγει. Ίσως δεν είχε το χρονικό περιθώριο δηλαδή να επιτεθεί άλλες ώρες. Άμα ήθελε, γιατί εκεί που γινόταν αυτά υπήρχε λεωφορείο Σκοποδιστρίου, πολλή κίνηση, την πρωινή όσο πηγαίνει ο κόσμος για δουλειά. Κάτι θα γινόταν, θα τον πιάνανε. Ποια είναι η σχέση του γιού σας μαζί σας, γιατί πολλές φορές ξέρετε τι λένε. Ναι. Ότι οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να εκδικηθούν το γυναικείο φύλο ή επιτίθενται ή βιάζουν, πολλοί από αυτούς που είχαν στο παρελθόν εγκληματίες, τώρα βιαστές, μιλάμε για βιαστές, ναι, όχι για την δική σας περίπτωση που δεν έχει αποδεικτεί βιασμός, ότι είχαν θέματα με τη μητέρα τους. Καμία σχέση. Λέω θέματα με τη μητέρα τους, εννοώ ψυχολογικά, αποδοχής της μητέρας τους, ας το πούμε. Ίσα. Ήμουν η αδυναμία του και τώρα που δεν έχω πάει τόσο...